Τα τσιγάρα ανάβουν, τα τασάκια μπαίνουν και πάλι στα τραπέζια και οι ιδιοκτήτες εστιατορίων και καφετεριών φωνάζουν ένα βροντερό όχι στον αντικαπνιστικό νόμο που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση. Εάν η απαγόρευση λειτουργήσει, θα χαθούν, ή θα βάλουν λουκέτο μάλλον, 20.000 επιχειρήσεις του κλάδου από τις 121.000. Με τους τζίρους των περισσότερων εστιατορίων να έχουν μειωθεί κατακόρυφα, οι ιδιοκτήτες τους από όλη τη χώρα συναντήθηκαν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να συντονίσουν τις δράσεις τους απέναντι στην απαγόρευση του καπνίσματος. Σήμερα συντονίζουμε τις κινήσεις μας απέναντι στον νόμο. Στον νόμο τον οποίο θα λέμε ότι δεν πρόκειται να τον τηρήσουμε. Και γιατί είναι καταστρεπτικός για τα μαγαζιά μας, για τις επιχειρήσεις μας. Αρκετοί ιδιοκτήτες καφετεριών, μάλιστα, σε μια προσπάθεια να σώσουν τις επιχειρήσεις τους από την καταστροφή, επιτρέπουν το κάπνισμα στους πελάτες τους, αψηφώντας τα τσουχτερά πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου. Αν εγώ έβγαζα τα σάκια από το καφενείο, πρέπει να το κλείσω, κύριε. Έχω 4 δάνεια, έχω 3 παιδιά. Πώς θα ζήσω. Οι ιδιοκτήτες εστιατορίων μάλιστα ζητούν από την πολιτεία όσοι συνάδελφοί τους επιθυμούν να τηρήσουν τον νόμο, μη επιτρέποντας το κάπνισμα στα μαγαζιά τους, να την χάνουν σημαντικών φοροελαφρύνσεων, έτσι ώστε να αντισταθμίσουν την αναπόφευκτη μείωση των εσόδων τους. Θα μπορούσα να βγάλω τα στέκια από το μαγαζί μου αν είχε κάποια κίνητρα, ας πούμε. Θα μπορούσα να μειώσουν το ΦΠΑ και να κάνω το μαγαζί μη καπνιστών. Στο πλευρό των εστιατόρων, στη μάχη που δίνουν προκειμένου να επιτραπεί και πάλι το κάπνισμα στις επιχειρήσεις τους, βρίσκονται και αρκετοί καλλιτέχνες. Εκείνο που με ενοχλεί είναι το απαγορεύεται, το απαγορεύεται. Είναι η θεϊαρχή μου και η θέση μου. Δεν μπορεί κανείς να σου επιβάλλει επειδή έτσι θέλει. Παντού έχει απαγορευτεί το τσιγάρο και μόνο εμείς οι λεχρήτες είμαστε εμείς που καπνίζουμε. Είναι εντελώς πέρα για πέρα λαθεμένοι. Παντού υπάρχει το δικαίωμα της επιλογής. Οι ιδιοκτήτες εστιατορίων πάντως, ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στην απαγόρευση του καπνίσματος, σχεδιάζουν την πλήρη συσκότηση για 3 ώρες των επιχειρήσεών τους στις 17 Φεβρουαρίου, ενώ θα ζητήσουν και συνάντηση με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για να τους εκθέσουν τα αιτήματά τους, αλλά και τις προτάσεις τους. Πάμε να καλησπερίσουμε κοντά μας τον κύριο Αργύρη Παπαγυρόπουλο, γνωστό επιχειρηματία. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι είδους αντάρτικο είναι αυτό. Ποιος μίλησε για αντάρτικο, είπαμε. Είναι κάποιες ομάδες. Εκείνο που θέλω να πω, κύριε Παυλόπουλε, από αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ένα σύνθημα. Τι το σύνθημά μας, σαν πανελλήνια οργάνωση, ναι, εστιατόρων και συναφών, ό,τι υπάγεται στα μαγαζιά αυτά. Ναι. Στον επισιτισμό και στην αναψυχή τελικά στα καταστήματα. Και λέμε λοιπόν ότι το τσιγάρο βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ναι. Η καθολική απογόρευση βλάπτει τη δημοκρατία. Σοβαρά τη βλάπτει τη δημοκρατία. Τι ζητάμε λοιπόν? Η επιλογή είναι δικαίωμα. Η επιλογή του κάθε ανθρώπου είναι δικαίωμα. Αυτό είναι το σύνθημα. Δεν πιστεύουμε σε τέτοιους νόμους. Ναι. Πάντως εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μας ενδιαφέρει. Επίσης, πώς δεν σας ενδιαφέρει. Δηλαδή γίνεται, πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουν δεν γίνεται, έξω. Ξέρετε, τι λογική έχει αυτό που λέτε τώρα? Ναι, μα τι λογική έχει αυτό που λέτε ότι εφαρμόζονται, φυσικά μου εφαρμόζονται. Και τι λογική έχει? Ωραία, αυτό? Ωραία λοιπόν, να ρωτήσω το εξής. Οικογένειες στα μαγαζιά σας θέλετε? Επιλογή ζητήσαμε. Η οικογένεια στα μαγαζιά σας θέλετε? Θέλουμε. Και το ρωτάω έτσι, θέλουμε, εγώ που είμαι καπνιστής. Θέλουμε. Και παρόλα αυτά λέω ότι αφού απαγορεύεται θα βγω έξω στον δρόμο. Και λέω το εξής. Οικογένεια στα μαγαζιά σας θέλετε? Θέλουμε, βεβαίως θέλουμε. Και πώς θα έρθει ο άλλος με επιλογή, τα παιδιά του, δηλαδή? Αν καπνίζουν στο μαγαζί. Ζητάμε εμείς να πάμε, οικογένειες να πάνε εκεί που δεν καπνίζουν, κύριε Παυλόπουλε. Στο να πάνε μαζί με την οικογένειά τους κάπου όπου δεν υπάρχει καπνός. Κύριε Παυλόπουλε, μην κολλάτε εκεί. Να σας πω κάτι. Αφήστε εκεί μέσα σήμερα, υποθήκανε πολλές. Πάρα πολλές και έξυπνες κουβέντες και από ανθρώπους, καθώς πρέπει, και θα δείτε ότι σε λίγο θα δικαιωθώ, γιατί εγώ είχα καταντήσει τόσο καιρό που μιλάω για το τσιγάρο, ναι, να γίνω γραφικός. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθείτε, ξέρετε. Θα δικαιωθούμε. Διότι σας θυμίζω ότι υπήρξε προσωπική παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σας πληροφορώ την λοιπόν, δηλαδή, που είχε δίνει μια απόφαση, ένα παράθυρο, ακούστε να μην με ισχύσει κάτι καθολικά, παρενέβη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του. Ωραία. Και λέμε εμείς, όπου πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, σε όποια πόλη, όπως πήγε στην Κοζάνη, θα κλείνουν τα μαγαζιά. Όταν πήγε στην Κοζάνη, κλείσαν τα μαγαζιά. Σε όποια πόλη λοιπόν πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, πάρθηκε απόφαση. Ναι. Δεν το λέω εγώ. Ότι τι, πάρθηκε δηλαδή απόφαση. Θα κλείνουν τα μαγαζιά. Σε όποια πόλη πηγαίνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί? Για διαμαρτυρία. Την επόμενη Πέμπτη, ναι, μεταξύ. Αν θυμάμαι καλά, δεν προλαβαίνω να θυμηθώ. Όλα καφετέρειες, εστιατόρια θα κλείνουν. Θα από... κλείσουμε για μια ώρα, δύο, για διαμαρτυρία, σιωπηρή διαμαρτυρία, τα φώτα όλοι και θα είμαστε με κυροπήγια. Και από εκεί και πέρα,
κόσμος αγανακτισμένος, θα κάνουμε ζώνες στο Αντάρτικο, που λέει, ζώνες. Ζώνες τις οποίες ήταν φωνές, δεν λέμε ότι τα επικυρωμένα σωματεία τέλος πάντων το είπαν, αλλά υπάρχουν φωτές Αντάρτικου μέσα από τους συναδέλφους, οι οποίες σου λέει θα κάνουμε ζώνες τις οποίες θα τις περιφρουρήσουμε και δεν θα μπορούν να μπουν μέσα οι υπάλληλοι του Δήμου να κάνουν έλεγχο στο τσιγάρο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι αστείο πράγμα αυτό. Πάντως, υποθήκανε πολλά και σοβαρά πράγματα στη συγκέντρωση. Πάντως, ότι ακόμη και καπνιστές στις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται για το αν πρέπει να ισχύσει καθολικά ο νόμος. Και τι μας ενδιαφέρει εμάς, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να αυτοκτονήσω από τσιγάρο τώρα. Θα μου πει ο άλλος τι πρέπει να κάνω. Καλά, επιλογή αν θέλω. Αν θέλω επιλογή, είμαι άνθρωπος, έχω δικαιώματα. Φαντάζομαι ότι ακόμη και αυτό θα το κάνετε μακριά από τα παιδιά σας. Κύριε Παυλόπουλε, δεν θα πάρετε τα παιδιά σας. Γιατί τόση υποκρισία αυτό λέω, το κράτος. Λέω το εξής, γιατί τόση υποκρισία οι βουλευτές. Γιατί τόση υποκρισία, δηλαδή τι ζητάμε, τι είναι το απογορευμένο. Να σας πω κάτι, κατεβήκαν τα παιδιά δυο σωματεία από το Αγρίνιο. Κατ' εξοχή, καπνοπαραγωγή όλοι στο Αγρίνιο. Ναι, ναι. Ζούνε από εκεί και τους απογορεύσαν τους Αγρινιώτες να καπνίσουν στα καφενεία και περιμένει να ξαναπάει πολιτικός εκεί πάνω. Πάντως, απ' έξω από το Αγρίνιο θα περνάνε οι πολιτικοί, σας το λέω εγώ. Φαντάζομαι ότι οι πολιτικοί θα έχουν λόγο να μην περάσουν από γιατί, την επαρχία για όχι, άλλους να σας λόγους, πω κάτι, κυρίως, δεν υπάρχουν, δεν έχουν φωνή. Αλλά ή πρέπει να το κάνουν γιατί το κάνουν οι Αμερικάνοι που δεν καπνίζουν στα πάρκα τώρα, για όνομα του Θεού. Απαγόρευσαν το κάπνισμα και στην Times Square, στην πλατεία. Γιατί είχαν κανένα πολιτισμό οι Ινδιάνοι, είχαν κανένα κουλτούρα όπως έχουμε εμείς. Εμείς τα έχουμε διδάξει αυτά. Μάλιστα. Και πολιτισμός, κύριε Παυλόπουλε, κατάλαβα, είναι το αποφασίζω και διατάζω, δεν περνάει πια. Είναι η επανάσταση της Γόπας. Δεν περνάει. Είναι η επανάσταση της Γόπας αυτή. Δεν ξέρω, ονομάστε όποτε θέλετε, αλλά σας λέω υπάρχουν αγανακτισμένοι επιχειρηματίες, συνάδελφοι οι οποίοι δεν θα το βάλουν κάτω. Και δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αν πάνε... Τι είναι αυτοί που αποφασίσαν, ρε παιδιά, να καταλάβω κι εγώ. Δηλαδή, πάνε δεν κόψουμε το τσιγάρο. Γιατί σύνεφο... ρε φίλε μου το κόβεις το τσιγάρο. Εγώ θέλω να αυτοκτονήσω με τσιγάρο, ο άλλος πετάει από τον πέμπτο όροφο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ναι, πάντως όταν ο άλλος πέφτει από τον πέμπτο όροφο, δεν παίρνει κι άλλους 50 μαζί του. Μόνος του πέφτει. Για καλά, σας έχω ένα χώρο και εγώ δεν ζητάω να πάρω όλους. Ζητάω ένα χώρο να μπορώ μέσα να παίρνω να καπνίζω. Σας ευχαριστώ πολύ.